Καλημέρα κύριε Φαρσαλινέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Με συγχωρείτε, θα ξεκινήσω από αυτό. Εσείς τι καταλαβαίνετε από τη δήλωση ενός υπουργού που λέει ότι ο εμβολιασμός δεν είναι προϋπόθεση για να ταξιδέψει κάποιος, αλλά καταλήγει στην ίδια δήλωση όποιος έχει εμβολιαστεί θα μετακινείται ελεύθερα? Νομίζω ότι εννοεί προφανώς ότι θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όχι μη μετακίνησης, αλλά ίσως κάποιο διαγνωστικού τεστ, κάπως έτσι δηλαδή, πριν μετακινηθεί κάποιος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί. Μισό λεπτό, κύριε Φασαλινέ. Ο υπουργός επιχειρεί να μας εξηγήσει τι είπε ο πρωθυπουργός. Και αφού μας το εξηγεί, εσείς προσπαθείτε τώρα να μεταφράσετε τι εννοεί ο υπουργός. Καταλάβατε? Ναι, το πρώτο είναι να μας στείλει λίγο και τη βιβλιογραφία ότι δεν είναι θέμα να μεταδώσει την όσο εμβολιασμένος, διότι δεν υπάρχει καν αυτό γνωστό στη βιβλιογραφία. Οπότε ένας εμβολιασμένος ο οποίος μπορεί να μεταδώσει την όσο ενδεχομένως, γιατί σήμερα αυτό το ενδεχομένως ξέρουμε, γιατί δεν είναι πρόβλημα για εκείνος? Μήπως πρέπει για εκείνος να εξεταστεί, μήπως είναι φορέας? Γιατί το πρόβλημα, ξέρετε, με τον τουρισμό δεν είναι ότι δεν έχουμε να νοσηλεύσουμε έναν τουρίστα ο οποίος νοσεί ή δεν μπορεί να νοσηλευτεί σε μια χώρα που θα πάει. Το πρόβλημα που υποτίθεται υπάρχει είναι να μην μεταδώσει. Αν λοιπόν ο εμβολιασμένος μπορεί, γιατί δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, μπορεί να συμβεί. Αν ο εμβολιασμένος μπορεί να μεταδίδει, γιατί να διαφέρει δηλαδή από το μη εμβολιασμένο? Για εξηγήστε μου εσείς. Υποθέτουν, νομίζουν και σκέφτονται ότι θα συμβαίνει αυτό, ότι δηλαδή εμποδίζει τη μετάδοση το εμβόλιο. Όλοι το θέλουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Συζητάμε τώρα επί πραγμάτων που δεν τα ξέρουμε και αποτελούν εν τέλει ευσεβείς πόθους. Έτσι. Μάλιστα. Και θέλουν να νομοθετήσουν και τώρα μάλιστα για αυτούς τους ευσεβείς πόθους. Εννοείται την έμεση υποχρεωτικότητα ουσιαστικά? Όχι, αυτό εννοώ, αυτό με το ταξίδι, ας πούμε, παράδειγμα. Μάλιστα. Θέλουν να πάρουν αποφάσεις πριν καν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Ξέρετε, ο πρόεδρος της εταιρείας που παράγει το εμβόλιο που κάνουμε έχει δηλώσει ότι δεν γνωρίζουμε αν εμποδίζει τη μετάδοση. Έτσι. Ελπίζουμε να το κάνει, σαφώς. Να το δούμε. Θα αποφασίσουμε πριν το δούμε? Θα προαποφασίσουμε ότι την εμποδίζει? Τι βιαζόμαστε τόσο, δεν καταλαβαίνω. Και να βιαζόμαστε επειδή έχουμε εμβολιαστεί και όλα, δεν το καταλάβω. Μιας και το θίξατε, έχετε ένα σχόλιο για αυτό το αλαλούμ και σε επίπεδο επάρκειας και σε επίπεδο εμβολιαστικών κέντρων? Γιατί ήσασταν από τους πρώτους, θυμάμαι, που είχατε πει, όταν σας είχαμε πει εμείς, πολλά είναι 1018 εμβολιαστικά κέντρα. Είπατε, όχι, καλά είναι. Εσείς το είχατε πει, μπράβο, ναι. Για να μην συσσωρευτούν στα νοσοκομεία. Καταλήξαμε, κύριο Φαρσαλινέ, να είναι μόνο στα νοσοκομεία. Είχα πει μάλιστα ότι το εμβόλιο αυτό δεν θα του έδινε κανένα σημασία αν υπήρχαν άλλα εμβόλια. Γιατί είχαμε πει από την αρχή ότι αυτό αποτελεί ένα λογιστικό εφιάλτη, και εννοώ λογιστικό από την έννοια της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της χορήγησης, και τώρα είναι πολύ πιθανό να διαλύσει και τη λειτουργία των νοσοκομείων. Διότι εσείς πώς πιστεύετε ότι θα εμβολιαστούν εκατομμύρια αυτόματα, με μηχάνημα αυτόματο που θα πετάει τη βελονά? Πού θα βρεθεί αυτό το προσωπικό και από πού θα πάρθει το προσωπικό? Να, υπάρχει και απάντηση. Θα αρχίσουν να κλείνουν οι κλινικές? Υπάρχει απάντηση. Τώρα βιάζεστε. Να δουλεύουν όλα που μέχρι τώρα δεν δούλευαν λόγω COVID, τώρα δεν θα δουλεύουν λόγω εμβολίων? Μάλιστα. Διότι κόβονται τα περιφερειακά ιατρία για να πάει ο κόσμος στα κέντρα υγείας. Χθες μάθαμε ότι τα νοσοκομεία παιδών, όπως το Αγλαία Κυριακού, γίνονται εμβολιαστικά κέντρα υπερηλίκων, ή τα οπαίδων Πεντέλης. Βρέθηκε ο τρόπος. Εγώ άλλο ρωτάω, πώς θα δουλέψουν αυτά τα νοσοκομεία? Ξέρετε, το εμβολιαστικό κέντρο... Με rotation στο προσωπικό. Το εμβολιαστικό κέντρο θέλει προσωπικό. Τεράστιο, μιλάμε για εκατομμύρια εμβολιασμούς. Δεύτερον, δεν έχει πολύ νόημα να πας για εμβόλιο και να φύγεις με εμβόλιο και COVID. Δηλαδή, άμα τους συνοστίζουμε όλους στα νοσοκομεία, και μάλιστα και σε νοσοκομεία που αποτελούν εστίες, δεν ξέρω σε ποια νοσοκομεία θα γίνει τελικά αυτό, που αποτελούν εστίες του ιού, εντάξει, το Αγλαία Κυριακού, όπως καταλαβαίνει, δεν είναι, αλλά
Αμα γίνουν σε όλα τα νοσοκομεία συμπεριλαμβανομένων και των νοσοκομείων που έχουν κλινικές COVID. Γίνεται. Στην Κρήτη αυτό γίνεται. Παγνή και Βενιζέλιο έχουν και κλινικές. Πού θα μπουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Το πού θα μπουν το λιγότερο. Εσείς μπορείτε να μου εξηγήσετε. Το απόγευμα ο γιατρός, γιατί δεν υπάρχει επάρκεια, θα είναι σε εφημερία στην κλινική COVID και το πρωί θα εμβολιάζει τους υπερηλικές? Γιατί πώς θα δουλεύουν οι κλινικές και οι άλλες? Καταρχάς και εσείς, δεν είναι μόνο το κόμμα που απασχολεί ως πρόβλημα. Εντάξει, εγώ πιάνομαι από αυτό, έχετε δίκιο, αλλά ας το δείτε και έτσι. Δηλαδή, άμα κλείσουν οι άλλες κλινικές για να γίνει το εμβόλιο, τι κάνουμε δηλαδή? Είχαμε μέχρι τώρα υπονομεύσει βάναυσα όλα τα υπόλοιπα νοσήματα. Τώρα θα τα υπονομεύσουμε και στη συνέχεια για μήνες ακόμα, λόγω του εμβολίου. Και σας είπα, υπάρχει το ζήτημα συγχρονισμού στα νοσοκομεία των εμβολιασμένων. Η νόσος κυκλοφορεί, ξέρετε, δεν σταμάτησε. Ούτε θα σταματήσει επειδή κάναμε εμβολιαστικό κέντρο ένα νοσοκομείο. Έτσι, η νόσος συνεχίζει. Σωστά. Αν είναι να μαζευόμαστε όλοι, κύριε Σαχίνη, σε ένα κλειστό χώρο, να πηγαίνουμε μετά και σε ένα χώρο με τη σειρά όλοι, δηλαδή να μαζεύεται κόσμος, ποιες αναμονείς για το 15 λεπτό της παρακολούθησης? Και αν είναι να πάμε σε ένα χώρο για να εμβολιαστούμε και να φύγουμε με εμβόλιο και δεστονιόμαστε, δεν έχει και πολύ λογική. Δεν ξέρω βέβαια πού θα γίνουν αυτοί οι εμβολιασμοί, πώς έχει οργανωθεί το σύστημα, αλλά ένα εμβόλιο το οποίο αποθηκεύεται στο μείον 75, θέλει Παρασκευή και μετά καταστροφή αν δεν χρησιμοποιείται, καταλαβαίνει ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη χορήγηση του πληθυσμού. Αλλά είναι το μόνο που έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα? Φεύγω από αυτό. Είναι σαφές τι γίνεται εδώ. Συμφωνείτε με την εκτίμηση που κάνουν πολλοί συνάδελφοί σας ότι επειδή το Ισραήλ είναι τρεις δρόμους μπροστά, τελικώς θα είναι το μεγάλο ανοιχτό εργαστήριο για να καταλάβουμε τι γίνεται με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων? Βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι στις υπόλοιπες χώρες ο μεγάλος εμβολιασμός θα γίνει το καλοκαίρι, όπου το καλοκαίρι θα έχουμε μια μεγάλη χαλάρωση της πίεσης από τον ιό. Έτσι, θα πέσει πάρα πολύ το επιδημικό κύμα από μόνο του. Οπότε θα δημιουργηθούν και κάποιες συνθήκες όπου θα μας δώσουν μια ψευδέστηση για το τι γίνεται με το εμβόλιο. Το Ισραήλ όμως θα τελειώσει πολύ νωρίτερα και προχωράει πολύ νωρίτερα. Βέβαια το Ισραήλ αυτή τη στιγμή με πολύ σκληρά lockdown που έχει, έχει τα περισσότερα κρούσματα και τους περισσότερους θανάτους από την αρχή της πανδημίας σχεδόν. Έτσι. Οπότε βλέπετε ότι θέλει χρόνο όλο αυτό. Θέλει πολύ χρόνο, αλλά το Ισραήλ νομίζω ότι θα είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα μας δώσει εικόνα για το τι συμβαίνει με το εμβόλιο σε επίπεδο προστασίας στον πληθυσμό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσω το θέμα των εμβολιασμών, επειδή το είπαμε πρωί-πρωί σήμερα, θέλω και το δικό σας σχόλιο, αν μπορείτε. Έχουμε 23 ανθρώπους στη Νορβηγία που πέθαναν μετά τον εμβολιασμό κατά του κοροναϊού. Οι Νορβηγοί είπαν ότι εξετάζονται, μπορεί να συνδέονται κάποιοι εξ αυτών με τον εμβολιασμό, μπορεί κάποιοι να μην συνδέονται, περιμένουμε τις ανακοινώσεις τους. Ήδη έχει ενημερωθεί και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ο Έλληνας εκπρόσωπος, ο κ. Μόσιαλος, έκανε μία ανάρτηση όπου μας λέει: οι θάνατοι στη Νορβηγία αφορούν σε ηλικιωμένους ανθρώπους ηλικίας άνω των 80 ετών, ενώ κάποιοι ήταν και άνω των 90 και είχαν υποκείμενα νοσήματα και πολλά προβλήματα υγείας. Πρέπει να περιμένουμε τις διευκρινήσεις των Νορβηγών για τα ακριβή αίτια θανάτου των εμβολιασμένων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι θάνατοι συνδέονται με τον εμβολιασμό. Η ίδια πρακτική ακολουθείται και με τις παρενέργειες των εμβολίων, όπως και όλων των φαρμάκων. Άλλωστε, οι θάνατοι αφορούν σε ηλικιωμένους ανθρώπους ηλικίας άνω των 80 ετών. Συγγνώμη, εμείς ποιους θα εμβολιάσουμε τώρα? Άνω των 80 δεν θα εμβολιάσουμε, των 85? Άρα δεν μας αφορά η απάντηση σε αυτό το θέμα, τι έχει συμβεί, αν συνδέεται ή δεν συνδέεται με τον εμβολιασμό? Νομίζω ότι η δήλωση δεν είπε ότι δεν μας αφορά. Είπε να περιμένουμε να δούμε. Νομίζω είναι σωστή η δήλωση. Υπό την έννοια ότι δεν σημαίνει ότι όποιος πεθαίνει και έχει εμβολιαστεί πέθανε λόγω του εμβολίου. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία, να περιμένει τη Νορβηγία όμως. Γιατί βγάζει αυτή την ανάρτηση ότι θάνατοι στη Νορβηγία αφορούν σε ηλικιωμένους ανθρώπους? Έτσι ξεκινά η ηλικία άνω των 80 ετών. Αυτό δεν έχει και νόημα, γιατί και στη Νορβηγία προφανώς είναι οι ηλικιωμένοι εμβολιάζονται. Από εκεί πέρα όμως το υπόλοιπο της δήλωσης ότι θα πρέπει να περιμένουμε διότι πεθαίνουν, ξέρετε, κύριε Σαχίνη, και
άτομα από όλα εκεί και σε έχουν εμβολιαστεί. Αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει πρωτίστως, με συγχωρείτε κύριε Φαρσάλη, ναι, τώρα με συγχωρείτε, δεν θα τα στρογγυλεύετε. Δεν θα έπρεπε να ισχύει πρωτίστως για τους θανάτους στην Ελλάδα. Από ή με COVID γίνεται τέτοιος διαχωρισμός. Καταρχάς. Γιατί δεν το λέει αυτό ο κύριος Μόσχιαλος στην Ελλάδα. Αστειευτήκατε ότι εγώ στρογγυλεύω. Ναι, αστειευτικά. Αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση που έχουμε γνώμη και άποψη για την Νορβηγία, αλλά για το τι γίνεται στην Ελλάδα, πώς καταγράφονται, υποκαταγράφονται, έρχονται τεροχρονισμένα στοιχεία, δεν έχουμε πει μία κουβέντα. Λοιπόν, είναι όλα προς διερεύνηση. Ακόμα και αυτά θα πρέπει να είναι προς διερεύνηση. Δεν σημαίνει όμως απαραίτητα ότι οφείλονται στο εμβόλιο. Το από και με COVID το έχουμε συζητήσει, κύριε Σαχή, νομίζω μαζί από τον Απρίλιο-Μάιο. Είναι, εντάξει, ξέφυγε και από τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το τι σημαίνει θάνατος από COVID. Από εκεί και πέρα δεν στρογγυλεύω τίποτα, αλλά είμαι δίκαιος, έτσι. Και θέλω να λάβω και τη αφορμή αυτή. Για να διευκρινίσω και κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτονόητο τελικά, ότι όταν βγαίνουμε, κύριε Σαχίνη, και μιλάμε, εκφράζουμε τον εαυτό μας και προσωπική μας άποψη, έτσι. Δεν εκφράζουμε τα πανεπιστήμια με τα οποία μπορεί να συνεργαζόμαστε και τα πανεπιστήμια με τα οποία μπορεί να έχουμε κάποια ερευνητική δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Ελπίζω ότι θα ήταν ξεκάθαρο. Ας το κάνουμε και ξεκάθαρο. Γιατί το είπατε αυτό τώρα, το αυτονόητο, γιατί το είπατε? Το είπα για να υποθούν κάποια στιγμή για τα αυτονόητα, διότι δεν ξέρω αν τα αυτονόητα. Γιατί διαμαρτύρονται ορισμένοι και... επειδή συνεργάζεστε, για παράδειγμα, εσείς με κάποια πανεπιστήμια, να μην τα λέτε αυτά που λέτε και τα χρεώνουν τα πανεπιστήμια. Αυτό κατάλαβα τώρα. Ξεκαθαρίζουμε τα αυτονόητα, γιατί κάποια φορά χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε και τα αυτονόητα, κύριε Σαχίλη. Μάλιστα. Και ο νοό νοήτο, καταλάβαμε κι εμείς. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα εδώ, λέει ο κόσμος, για να κλείσουμε τα εμβόλια καταρχάς, που δεν κλείνει, ως εξής. Μήπως, λέει κύριε Φαρσαλινέ, όλος ο θόρυβος είναι προπαρασκευή για να ανοίξει ο δρόμος και για εμβολιασμούς σε ιδιωτικά κέντρα? Κακό δεν είναι να γίνει αυτό. Πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Αλλά είναι και ένα δείγμα της ανοργάνωσης, της μη οργάνωσης και των τεραστίων αναγκών που έχει ένα τέτοιο τύπο εμβόλιο. Εγώ θεωρώ ότι αν αρχίσουν και αν λάβουν έγκριση και άλλα εμβόλια, τα οποία, και δεν αναφέρουμε στο δεύτερο mRNA εμβόλιο, το οποίο και αυτός μείον 20, εντάξει, καλύτερα είναι, αλλά έχει και αυτά τα ζητήματά του, τα υπόλοιπα εμβόλια είναι πολύ πιο εύκολα. Παρόλα αυτά, λόγω διαθεσιμότητας, δεν βλέπω ότι θα μπορούσε τουλάχιστον αυτό το σημείο να γίνει αυτό το οποίο θα ήταν το φυσιολογικό και το πιο εύκολο στη διαχείριση του ζητήματος του εμβολιασμού, να βρεθούν τα εμβόλια σε φαρμακεία και να μπορεί ο καθένας να πάει να πάρει το εμβόλιο του και να το κάνει ακόμα και στο σπίτι του. Δυστυχώς τα εμβόλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα είναι ένας, όπως είπα, λογιστικός, διαχειριστικός εφιάλτης και δυστυχώς δεν υπάρχει υποδομή και δεν υπάρχει ούτε το προσωπικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, να το ξέρετε, και αυτό θα διαλύσει το σύστημα υγείας για λόγους εμβολίου. Δεν υπάρχει δυστυχώς υποδομή για να χορηγηθεί το εμβόλιο σε τέτοια μαζική κλίμακα. Ναι, τότε πώς έβγαιναν τον Αύγουστο και λέγανε είμαστε έτοιμοι, φωτογραφίες, κακό, παρουσιάσεις, 2018. Τώρα προχθές πάλι είπαν ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε εμβολιάσει 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Πώς τα λένε? Να σας πω, κύριε Σαχίδη, δεν ξέρω. Εγώ πίστευα ότι θα γινόταν. Τώρα το ότι δεν γίνονται νομίζω είναι δείγμα του ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι δεν γίνεται. Προφανώς δεν υπάρχει υποδομή. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Φαντάζομαι ότι δεν θέλουν οι αρχές να καθυστερήσει ο εμβολιασμός. Να επιταχύνουν τι θέλουν. Βλέπετε ότι αυτά πολλά δεν είναι εφικτά να γίνουν. Ο φίλος ο Κυριάκος, πείτε, λέει, στον κύριο Φαρσαλινό ότι όταν πέθαιναν οι ίδιες ηλικίες με τα ίδια νοσήματα, συνέφερε να λένε ότι πέθαιναν από κορονοϊό. Τώρα που υπάρχει έστω υποψία για το μετά τον εμβολιασμό, το πρώτο που ψάχνουμε είναι αν έχουν νοσήματα και ό,τι βολεύει κάθε φορά. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η καταγραφή ως θανάτου από COVID γινόταν και αυθαίρετα. Τώρα, σε πόσες περιπτώσεις έχει γίνει τελείως αυθαίρετα, δηλαδή ό,τι και να είχε κάποιος, αν είχε ένα θετικό PCR, καταγραφόταν ως θάνατος COVID, αυτό είναι δεδομένο. Το έχουν πει οι ίδιοι δηλαδή οι αρχές, δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύψαμε εμείς. Ούτε είναι κάποιο μυστικό. Το οποίο είναι απαράδεκτο και ως τακτική. Από εκεί πέρα, αν αυτό αφορά το 1, το 2 ή το 5% των θανάτων από COVID,
Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζουμε. Αμφιβάλλον θα το μάθουμε ποτέ. Και δεν νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ σημασία. Μάλιστα. Το ζήτημα όμως του εμβολίου έχει τεράστια σημασία, διότι ένα εμβόλιο το οποίο προκαλεί θανάτους και υπάρχει αιτιολογική σχέση, θα διακοπεί ο εμβολιασμός. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι ένα εμβόλιο αφορά προληπτική παρέμβαση σε υγιείς. Δεν αφορά σε νοσούντες. Οπότε το περιθώριο αποδοχής παρενεργειών είναι πάρα πάρα πολύ μικρότερο. Άρα λέτε ότι... δεν είναι θέσφατο ότι κάποιος... Άρα λέτε ότι η Νορβηγία το πολύ σήμερα αύριο πρέπει να δώσει επίσημα εξηγήσεις τι έχει συμβεί. Κοιτάξτε, πρέπει όλες οι χώρες να καταγράφουν πολύ στενά όλες τις επιπλοκές, να τις διερευνούν και να δίνουν απαντήσεις δημόσια. Επαναλαμβάνω όμως το ότι κάποιοι πέθαναν μετά τον εμβολιασμό, δεν σημαίνει ότι πέθαναν λόγω του εμβολίου. Μάλιστα, σαφές αυτό που λέτε. Είναι ξεκάθαρο. Να είμαστε, δηλαδή ο Νίκος... σωστοί απέναντι στον κόσμο που δημιουργεί έτσι, έχει ανησυχία. Σωστά. Ο Νίκος, πείτε λέει στον κύριο Φαρσαλινό ότι στη Σουηδία τις τελευταίες δύο μέρες είχαν 500 νεκρούς. Από τι? Από τον COVID εννοεί. Από τον COVID 500 νεκρούς δεν νομίζω. Μήπως υπονοεί από το εμβόλιο. Δεν ξέρω. Όχι, 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 τέτοιο, όχι, αλλά... όχι. Δεν γνωρίζω ότι η Σουηδία είχε τόσο πολλούς νεκρούς. Είχα την τελευταία φορά που είχα δει το επιδημικό κύμα στη Σουηδία, έβαινε μειούμενο. Δεν ξέρω αν ξαφνικά υπήρξαν θάνατοι λόγω COVID τόσο 500, πολύ. Ναι, εντάξει. Αν θέλει ο φίλος ακροατής, το διευκρινίσει. Κύριε Φαρσαλινέ. Δεν βλέπω πάντως την εικόνα την επιδημική εγώ το κύμα ότι... Τι γίνεται με, τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού? Τι νεότερο έχετε εσείς? Προχθές γενετιστής μας είπε ότι προδημοσίευση δείχνει τα στελέχη τύπου Νέας Αγγλίας και Νοτιού Αφρικής να καλύπτονται από τα υπάρχοντα εμβόλια. Δεν ξέρω πού έχει προέρθει αυτή η πληροφορία περί της Νοτιού Αφρικής. Δεν έχω καταλάβει. Της Αγγλίας έλεγξαν. Η Νότια Αφρική έχει ένα στέλεχος το οποίο έχει μια μετάλλαξη στο ε484 σε αυτό το σημείο το αμινοξύ. Λοιπόν, δεν ξέρω που προκύπτει ότι της Νότιο Αφρικής έχει ελεγχθεί. Μια προδημοσίευση που έχει γίνει αναφέρεται στο στέλεχος της Αγγλίας, στον E501. Δεν αναφέρεται στο άλλο στέλεχος. Και μάλιστα μια άλλη προδημοσίευση δείχνει ότι τα αντισώματα που έχουν ασθενείς που έχουν περάσει COVID, έτσι, όχι εμβολιασμένοι, ασθενείς, δεν καλύπτουν την μετάλλαξη της Νότιο Αφρικής. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και όχι κάναμε για το ένα και βάζουμε μαζί και τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει μελέτη, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ και μέχρι χθες που έψαξα, που να έχει ελέγξει το συγκεκριμένο strain της Νότιο Αφρικής, το οποίο αναφέρεται σε μετάλλαξη στο σημείο ε484. Θα γίνει προφανώς. Η μελέτη αυτή που έγινε δεν είναι τίποτα οριστικό. Είναι μια πολύ μικρή μελέτη. Είναι εργαστηριακή, δηλαδή δεν πήρε τον ιό τον ίδιο. Έκαναν μια εργαστηριακή μετάλλαξη, δηλαδή στο εργαστήριο παρήγαγαν τη μετάλλαξη. Φαίνεται όμως ότι, και ελπίζω ότι να ισχύει αυτό και σε πραγματικές συνθήκες και με τον πραγματικό ιό, η εργαστηριακή αυτή μάλιστα μετάλλαξη δεν έλαβε υπόψη ότι υπάρχουν άλλες πολλές ακόμα μεταλλάξεις στο συγκεκριμένο στέλεχος. Έτσι δεν είναι μία μόνο η αλλαγή που έχει αυτός ο ιός. Παρόλα αυτά αναφέρεται κυρίως στο στέλεχος της Αγγλίας και όχι της Νοτιού Αφρικής ή της Βραζιλίας που έχει όμοια μετάλλαξη με της Νοτιού Αφρικής. Μάλιστα. Τώρα... Αναμένουμε λέτε. Τώρα, σε σχέση με την ανοσία, για τη φυσική ανοσία πυκνώνουν οι μελέτες που λένε ότι δεν είναι 6 μήνες, είναι τουλάχιστον 8. Με τα εμβόλια πότε θα έχουμε εικόνα, γιατί είναι και αυτό ένα που δεν απαντάτε και ήδη διατυπώνεται ένας προβληματισμός ότι αν είναι λιγότερο από 6 μήνες, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν ο πατέρας σας κύριε Φαρσαλινέ εμβολιάστηκε τώρα τον Ιανουάριο, τον Ιούνιο θα πρέπει να ξαναδούμε τι γίνεται και τον Ιούνιο που στην ηλικία που είστε εσείς περίπου θα φτάνετε για να κάνετε το πρώτο εμβόλιο, άρα πώς θα κάνουμε τείχος ανοσίας 70%? Καταλάβατε που πάει. Ναι, και έχετε
απόλυτο δίκιο. Δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν έχει περάσει χρόνος από τη στιγμή που έχουν εμβολιαστεί οι κόσμοι για να ξέρουμε τι ανοσία έχει. Και η ανοσία, ξέρετε, μετράται με την παρουσία αντισωμάτων. Έτσι. Είναι δηλαδή ουσιαστικά εργαστηριακό συμπέρασμα και όχι πραγματικό, δηλαδή να βλέπουμε αν αυτοί που νόσησαν ξανανοσούν ή αυτοί που εμβολιάστηκαν νοσούν λιγότερο ή όχι αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Αν κρατάει λίγο, υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζουμε ότι δεν θα κρατάει λίγο. Ελπίζουμε να κρατήσει όσο η φυσική ανοσία. Η φυσική ανοσία, ξέρετε, παράγει και αντισώματα όχι μόνο για την πρωτεΐνη ακίδα, το spike δηλαδή του ιού, παράγει αντισώματα και για άλλα τμήματα του ιού, γιατί έρχεται σε επαφή μόνο με τον ιό ο οργανισμός όταν προσβάλλεται από τον ιό. Ενώ με τα εμβόλια έρχεται σε επαφή το ανοσοποιητικό με το συγκεκριμένο κομμάτι του ιού που παράγει το εμβόλιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα πιο εξουδετεροποιητικά αντισώματα είναι αυτά κατά του spike. Οπότε, καλώς έχει γίνει η επιλογή, όπως καταλαβαίνετε, των εμβολίων να εκθέτουν τον οργανισμό στο spike. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Είναι ακόμα νωρίς. Πρέπει να έχουμε όλα αυτά που λέτε στο μυαλό μας. Και γι' αυτό έχουμε πει από την αρχή ότι πρέπει να έχουμε πλάνο για οτιδήποτε δεν συμβεί όπως ακριβώς φανταζόμαστε, θέλουμε και εκφράζουμε ως ευσεβή πόθο. Θα πρέπει να έχουμε πλάνο για οτιδήποτε ενδεχομένως, είτε περισσότερο είτε λιγότερο πιθανώς, δεν πάει όπως θέλουμε να πάει. Και είδατε ότι με το εμβολιαστικά κέντρα δεν πήγε όπως θέλαμε να πάει. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό σημαίνει καθυστερήσεις, αυτό σημαίνει περισσότερη νόσος και εντάξει, θα φτάσει κάποια στιγμή το καλοκαίρι όπου θα πέσει το επιδημικό κύμα έτσι κι αλλιώς, δεν θα φταίει το εμβόλιο γι' αυτό, αλλά έχουμε πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, και επειδή η πανδημία, όπως είπατε σωστά, εδώ είναι η επιδημία, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αλλά με τη βοήθεια μιας ακροάτριας λάβαμε τελικώς απάντηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμακών ότι ο ΕΟΦ, παρά τα όσα μας είχε πει ο πρόεδρος του ΕΟΦ εδώ, μπορεί να εισαγάγει με άδεια έκτακτης χρήσης, όπως τα εμβόλια, μονοκλονικά αντισώματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένει απόφαση του ΕΜΑ. Ναι, νομίζω ότι ήταν γνωστό αυτό έτσι κι αλλιώς. Και, ναι, αλλά τώρα είναι και επίσημα γραπτό, ναι, ναι. Καταλάβατε. Έτσι. Κοιτάξτε, και το είχε πει ο κύριος Κουβελάς, το έκανε η Ουγγαρία, αλλά τέλος πάντων για τους δύσπιστους, γιατί το ένα μύριζε και το άλλο ξύνιζε, όχι είναι ακριβό, όχι δεν είναι για χιλιάδες και τα λοιπά. Φτάσαμε στο τέλος ότι ο αίμα μας έχει δεμένα τα χέρια. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΟΦ. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ερώτηση να το κάνετε σε εκείνους οι οποίοι υποστηρίζαν ότι δεν μπορούμε να το φέρουμε και ακόμα και σε άτομα τα οποία είχαν θεσμική θέση και ρόλο στη διαχείριση της εισαγωγής και εισόδου φαρμάκων στη χώρα. Θα πρέπει να ερωτηθούν πώς έλεγαν ότι δεν μπορούν να έρθουν λόγω του ότι δεν έχει δώσει άδεια ο ΕΜΑ. Και ξέρετε το εντυπωσιακό, στην Κρήτη σε εκπομπή φιλοξενήθηκε συμπατριώτης μας από τους κορυφαίους καρδιολόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες, νέος άνθρωπος, ο οποίος ρωτήθηκε για αυτά και είπε η χρήση τους μέχρι τώρα, στις πρώτες μέρες, κάνει θαύματα στην Αμερική. Δηλαδή είχε εικόνα ο άνθρωπος. Πριν από δύο μέρες αγόρασαν άλλο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα. Μέχρι το καλοκαίρι. Και ο Καναδάς πήρε άλλες 50.000 συσκευάσματα. Τώρα. Ναι, ναι, τώρα, χθες. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ κύριε Φαρσαλίνε ότι πέρα βρέχει. Δεν είναι ένα θέμα. Γιατί επιδημία είναι εδώ. Δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Δεν είμαστε αδαείς, ούτε ανόητοι. Αλλά δεν χρειάζεται και αυτό το όπλο για αυτούς που νοσούν ή θα νοσήσουν. Έχουμε πει ότι είναι δύο παράλληλοι δρόμοι τους οποίους πρέπει να τους πάρουμε ταυτόχρονα. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι παρουσιάζουν επιχειρήματα περιστέρησης φαρμακευτικής αγωγής από ασθενείς. Και μάλιστα ορισμένοι χλεβάζουν κιόλας και ειρωνεύονται το ζήτημα. Είναι λυπηρό το θέμα. Αυτό έχω να πω μόνο. Τα υπόλοιπα τα έχουμε πει κύριε Σαχίνη από την αρχή, εδώ και μήνες, επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Μάλιστα. Ακούμε διάφορου τύπου δικαιολογίες, δεν έχουν και πολύ λογική αυτά. Πάμε στο άλλο. Μέρα με την ημέρα προστίθεται, για την Κοζάνη επίσης το είχατε επισημάνει,
προστίθενται τώρα ετεροχρονισμένα στοιχεία. Τώρα μπήκαν και τα τρίκαλα. Τι γίνεται εδώ, δεν είναι μια επιβεβαίωση ότι στην επιδημιολογική επιτήρηση πάμε στην κυριολεξία, στο κουτουρού, στον αέρα? Και χθες αναρωτηθήκαμε, και θέλω να σας το πω ευθέως, διότι στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, μιλάτε για τον εαυτό σας όπως είπατε, αλλά εκεί είστε ερευνητής. Δεν είναι ένα θέμα εδώ, δηλαδή, αν αρχίζουμε όλοι και αντιλαμβανόμαστε, έχουμε ένα γενικό lockdown. Θα δούμε το απόγευμα, η κυβέρνηση εισηγείται, η επιτροπή θα επικυρώσει, το ανάποδο θα γίνει, το click away και το click. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ένα γενικό lockdown. Ανακοινώνονται σαν τα ραπανάκια τοπικά σκληρότερα lockdown. Με ποιο τρόπο? Με τα στοιχεία λέει, που λαμβάνουν. Ποια στοιχεία? Αυτά που προστοαφερούνται. Και λέω εγώ τώρα, μήπως οι πολίτες αρχίσουν να αποφεύγουν τα τεστ για να μην τους κάθεται σκληρό lockdown? Κοιτάξτε, η τακτική των τοπικών μέτρων με βάση την επιδημιολογική εικόνα είναι μια σωστή τακτική. Την έχουμε υποστηρίξει. Μάλιστα. Εδώ και μήνες, ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Ποια εικόνα όμως? Τη σωστή εικόνα. Εδώ είναι το ζήτημα λοιπόν. Ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα, δεν έχω καταλάβει κι εγώ, γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει ο ΕΟΔΗ κάθε φορά σε επίσημες αναφορές. Δεν έχω άλλη πληροφόρηση. Πώς έχει αποφασιστεί, ας πούμε, στην Βιωτία ή στην Αργολίδα τοπικό σκληρό lockdown? Η Αργολίδα χθες είχε 4 κρούσματα. Προχθές είχε 3 κρούσματα. Πριν από 3 μέρες είχε 11 κρούσματα. Αυτό είναι επιδημιολογική εικόνα λήψης μέτρων, οριζόντιας και σκληρότερου περιορισμού του νομού, όλου του νομού? Δηλαδή 11 κρούσματα σε όλο το νομό και κλείνουμε το νομό? Το ίδιο και με τη Βιωτία, να σας πω. Έχουμε πει λοιπόν ότι τα τοπικά μέτρα έχουν αξία και έτσι θα έπρεπε να γίνεται από την αρχή. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση για να λαμβάνονται τα μέτρα και να λαμβάνονται έγκαιρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία που δεν ξέρουμε, αν υπάρχουν στοιχεία που δεν τα γνωρίζουμε εμείς, είναι απαράδεκτο ότι συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να στερεί πληροφόρηση από το γενικό πληθυσμό και δεν μπορεί να παίρνει απόφαση να κλείνει ένα νομό χωρίς να ενημερώνει με στοιχεία τι έγινε. Έβλεπα δηλώσεις ότι κάποια μοντέλα μας δείχνουν ότι αυξάνεται το κύμα σε ένα νομό στη Βιωτία. Μοντέλο, όταν υπάρχει ένα μοντέλο χωρίς να έχει αξιόπιστα δεδομένα, το μοντέλο είναι το ίδιο αξιόπιστο με τα δεδομένα που είτε δεν έχεις είτε είναι πλήρως αναξιόπιστα. Δηλαδή όταν λέμε ότι δεν γίνονται τεστ, δεν επαρκούν τα τεστ, δεν έχουμε εικόνα, αλλά ταυτόχρονα με αυτά τα στοιχεία που ουσιαστικά είτε δεν τα έχουμε είτε τα έχουμε πολύ ελλιπώς, έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο και το μοντέλο μας προβλέπει κάτι, το μοντέλο έχει την αξία των στοιχείων που του βάζουμε. Άρα λοιπόν, τα τοπικά επιπλέον μέτρα έχουν αξία όταν έχεις πράγματι εικόνα του τι γίνεται τοπικά. Όταν δεν έχεις εικόνα του τι γίνεται τοπικά γιατί δεν έχεις επιδημιολογική επιτήρηση, δεν ξέρω πού βασίζονται οι αποφάσεις. Στα τυφλά τεστ που μπορεί σήμερα να τύχει να βρούμε κάποιους, αύριο να μην τύχει να τους βρούμε. Δεν ξέρω τι θα συμβαίνει, αλλά το δεδομένο είναι ότι αν συνεχιστούν αυτές οι αποφάσεις οι οποίες δεν παρουσιάζονται τεκμηριωμένες, είναι πολύ πιθανό ο κόσμος να αρχίσει να μην πηγαίνει για έλεγχο. Λοιπόν, και βλέπω ότι αρχίζουν και οι τοπικές αρχές και δυσανασχεθούν και ο κόσμος, και είναι αναμενόμενα αυτά, και εδώ στη Θεότιδα σε ένα δήμο ήδη διαμαρτυρήθηκε ο δήμαρχος, στην Κοζάνη βλέπετε τι συμβαίνει, είδα και κάποιες ανακοινώσεις για την Αργολίδα. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί το να παίρνουμε απόφαση στα τυφλά. Θα πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή να προχωρήσουμε σε μια σοβαρή και αποκεντρωμένη επιδημιολογική επιτήρηση, σε σοβαρή ιχνηλάτηση. Φοβάμαι ότι ούτε αυτό δεν γίνεται. Να σταματήσουν τα τυφλά τεστ και να γίνουν τα τεστ είτε τυχαία είτε αντιπροσωπευτικά στρωματοποιημένα, για να έχουμε μια εικόνα και φυσικά ως στρατηγική είναι σωστή να παίρνουμε τοπικά περισσότερα μέτρα, αλλά θα παίρνουμε τοπικά περισσότερα μέτρα όταν πράγματι υπάρχει ζήτημα ή βλέπουμε από σωστή επιδημιολογική επιτήρηση ότι υπάρχει ζήτημα και όχι περίπου τυφλά.
ή με βάση τυφλά τεστ. Γιατί, κύριε Φαρσαλίνε μου, τη Δευτέρα ανοίξανε τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Υπάρχει... Όχι σωστά, μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση. Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Ένας θετικός βρίσκεται στο τμήμα, κλείνει το τμήμα ή αλλού κλείνουν τα σχολεία. Αρχίσαν και κλείνουν σε όλη τη χώρα. Αυτά που άνοιξαν τη Δευτέρα. Καταλάβατε. Ναι. Υπάρχει λοιπόν σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση. Δεν υπάρχει σε όλη τη χώρα από την αρχή. Και δεν βλέπω να έχει αλλάξει, να αλλάζει το ζήτημα άμεσα. Κάποιες προσπάθειες που έγιναν δεν αποτελούν ουσιαστικά επιδημιολογική επιτήρηση. Δηλαδή τη δήλωση στο ειδικό website για να επιλεχθούν τυχαία κάποιοι είναι τυχαία επιλογή από ένα μη τυχαίο δείγμα. Άρα αυτό δεν το κάνει καθόλου τυχαίο. Δυστυχώς έχουμε ζήτημα στην επιδημιολογική επιτήρηση και θα γίνει πόσους μήνες θα λέμε. Και όχι μαζί μόνο, και άλλοι επιστήμονες δεν τα λέμε τόσους μήνες. Το ίδιο συμβαίνει. Βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αφού η εικόνα είναι η ίδια. Δηλαδή, θεωρώ και περίπου, ξέρετε, την ερώτηση να συζητάμε αν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση. Δεν υπάρχει. Από την αρχή το έχουμε πει. Κοιτάξτε τώρα. Ανοίξατε πρώτος γιατί το εντοπίσατε ότι παρά τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού του CDC, του Αμερικανικού, του ΕΟΔΗ, παρά τα πρωτόκολλα για τον τρόπο κηδιών και ταφής, εφαρμόζαμε κατά παρέκκληση και απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας πρωτόκολλο αλλά έμπολα και όχι πρωτόκολλο COVID-19. Χθες δημοσίευμα το κάνει ακόμη χειρότερο. Το είδατε? Ναι, το είδα. Ναι, είδατε το ευτράπελο ποιο είναι? Υπάρχει μια οδηγία το Δεκέμβριο, πάνω κάτω τότε που αποκαλύπτατε αυτή τη φοβερή, απίστευτη κατάσταση. Λίγο νωρίτερα μάλιστα. Ναι, το οποίο ξέρετε τι λέει? Ότι μπορεί τελικώς η οικογένεια να αποχαιρετήσει τον άνθρωπό της, αλλά αν είναι κλειστό το καπάκι, θα το πω έτσι μακάβρια, έχασε. Έπαιξε και έχασε. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Δηλαδή δούλεμα, έτσι. Κοιτάξτε, σκεφτείτε μόνο πόσοι είχαμε πριν εμείς, 2-3 εγκυκλίους. Δηλαδή, μάλιστα, για ένα πράγμα για το οποίο υπάρχουν οδηγίες από την αρχή, από τον Μάρτιο, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, από 10 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, τον ΕΟΔΗ, έχουν προκύπτουν η μία μετά την άλλη καινούργιες εγκύκλοι, έχουν φτάσει Δεκέμβριο η τελευταία εγκύκλιος, για ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Αυτό δείχνει, δηλαδή, για να καταλάβετε ότι και εμείς τότε δεν τα είχαμε βρει όλα, υπήρχε και αυτό το οποίο ήταν λίγες μέρες πριν, αυτό δείχνει και την οργάνωση κιόλας, το ότι φτάνουμε Δεκέμβριο και βγάζουμε συνέχεια εγκυκλίους για το ίδιο θέμα και στο τέλος δεν λύνουμε το θέμα, το κάνουμε και. Δηλαδή, παραβιάζουμε και τη λογική. Δηλαδή, θα μπορεί να δει ο συγγενής τον νεκρό χωρίς να τον αγγίζει κτλ. Αλλά αν κλείσει το φέρετρο, δεν ξανανοίγει. Δηλαδή, τα φέρετρα τα οποία τα παίρνουν κλειστά από τα νοσοκομεία, πού θα ανοίξει να το δει ο συγγενής? Δηλαδή, πράγματα τώρα, πώς θα τα χαρακτηρίσει κάποιος, ειλικρινά? Αν αυτά αποτελούν δείγμα της αξιοπιστίας και της ικανότητας αυτών που το αποφασίζουν, ανησυχώ πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτά παραβιάζουν τώρα κοινή λογική. Και δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος ντόρος για ένα θέμα το οποίο το έχει λύσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων από το Μάρτιο. Ο ΕΟΔΗ, δηλαδή ελληνικός οργανισμός, ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει από 10 Απριλίου, όλα αυτά συμβαδίζουν και με τη λογική και θα έλεγα ότι είναι και αρκετά προσεκτικά ως προς την μετάδοση. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα ούτε όπως τα παρουσιάζουν, αλλά καλώς είναι έτσι προσεκτικά. Έχουν λύσει το θέμα από τον Μάρτιο και ο ΕΟΔΗ από τον Απρίλιο και καθόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε στο δέδαλο της γραφειοκρατίας αναφορές επί αναφορών, αποφάσεις επί αποφάσεων που ανακυκλώνουν ένα θέμα το οποίο είναι προσβλητικό και για τον νεκρό τελικά εκ του αποτελέσματος και για τους συγγενείς και δεν λογοδοτείται κανένας γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, το απόγευμα ως φαίνεται η Επιτροπή καλείται να επικυρώσει την εισήγηση της κυβέρνησης για το click in, click away και βλέπουμε.
Επειδή το έχετε περιγράψει με απόλυτη σαφήνεια το επόμενο τρίμηνο και επειδή τώρα μπαίνουμε στα βαθιά του χειμώνα, θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας, έστω και τώρα, υπάρχει περιθώριο βελτιωτικών κινήσεων για να μην μας προκύψει είτε ως επέκταση αυτού του κύματος, είτε ως νέο κύμα που λέει ο ΠΟΗ, χειρότερη κατάσταση. Γιατί βλέπω εδώ ότι αρχίζουν όλοι και φωτογραφίζουν το Φεβρουάριο τώρα. Νέο σύριαλ για το Φεβρουάριο. Είναι εντυπωσιακό ότι περιμένουμε, ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρετε, και εμείς από τον Ιούλιο είχαμε πει για το τι θα γίνει το χειμώνα. Και είχαμε μιλήσει από τον Ιούλιο για μη διαχειρίσιμες καταστάσεις. Και αποδειχθήκαμε δυστυχώς σωστοί. Δεν έχουμε διαχειριστεί το κύμα, έτσι. Όλοι νεκροί ήταν στο δεύτερο κύμα. Μεγάλος αριθμός θανάτων. Lockdown επάπειρον, χωρίς τελικά να έχουμε καταφέρει σοβαρά πράγματα. Τα ξέραμε. Τα ξέρουμε και αυτά. Θα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και δεύτερο και αναζωπήρωση τέλος πάντων του παρόντος κύματος. Δεν γίνεται τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα, διότι απλά δεν υπάρχει σχεδιασμός και θέληση να γίνει κάτι παραπάνω. Αυτό βλέπω, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, τα αυτονόητα που πιστεύω ότι όλοι οι επιστήμονες θα καταλαβαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ, δεν υπάρχει διαφωνία επιστημονική. Έτσι. Θεωρώ ξεκάθαρο ότι όλοι συμφωνούν με αυτά που έχουν υποθεί εδώ και μήνες. Το γιατί δεν γίνονται δεν το ξέρω. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Έτσι, καμία, απολύτως. Απλά αποφεύγουν να συζητήσουν το θέμα, διότι επικεντρώνουν τα πάντα στο lockdown και το πόσο αναγκαίο είναι. Το lockdown είναι αναγκαίο. Δεν ξέρω κατά πόσο σώζει κάτι το lockdown, αλλά είναι αναγκαίο, διότι δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, παίρνεις ένα κανόνι και βομβαρδίζεις την πόλη, η οποία έχει τον ιό, μήπως και σταματήσεις τον ιό. Λοιπόν, και βομβαρδίζεις τα σπίτια, την πόλη. Λοιπόν, γιατί δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις όμως. Το οποίο το ξεχνάμε. Ότι το πρόβλημα ξεκινάει το ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο από πλευράς δημόσιας υγείας για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Και δυστυχώς, επειδή είμαι σίγουρος ότι όλοι οι επιστήμονες το αποδέχονται αυτό, δεν υπάρχει καμιά διαφωνία. Λοιπόν, δυστυχώς δεν υπάρχει το σχέδιο να γίνει κάτι περαιτέρω ώστε να σταματήσει ο καταστροφικός οριζόντιος εγκλεισμός και ειδικά με τον τρόπο που γίνεται, όπου βλέπετε περιοχές με μηδενικό υλικό φορτίο να υπόκειται τις ίδιες καταστροφές των μέτρων με περιοχές που έχουν κάποιο επιδημικό κύμα και έτσι υλικό φορτίο. Αυτή η οριζόντια καταστροφή δεν την καταλαβαίνω. Να ήταν οριζόντιο όφελος το καταλάβω. Οριζόντια καταστροφή εγώ δεν μπορώ να την κατανοήσω. Ούτε είναι θέμα ισονομίας και ισοτιμίας να φερόμαστε σε όλους τους Έλληνες ισότιμα. Έτσι. Θέλω να κλείσουμε σήμερα, ενώ συζητάμε όλα αυτά, λέτε ότι τίποτα δεν γίνεται. Εγώ βλέπω ότι κάτι γίνεται, θα σας πω τι. Διαβάζω σήμερα μία ανάρτηση που σας αφορά και εσάς. COVID-19, πανδημία ανισοτήτων και κρίση δημόσιας υγείας. Και με αυτήν αναγγέλλεται η λειτουργία πια μιας δεξαμενής σκέψης γύρω από όλα τα ζητήματα που αφορούν και τον ιό και την νόσο. Είδα εκεί ότι μετέχετε και εσείς και άλλοι επιστήμονες. Είδα μέσα παιδοψυχολόγους, είδα κοινωνιολόγους, είδα ανθρώπους που ανακατεύονται με φιλοσοφικά και βιοηθικά ζητήματα. Τι κάνατε, φτιάξατε? Νομικούς. Μάλιστα, φτιάξατε επιτροπή. Όχι επιτροπή. Έτσι θα έπρεπε να είναι μια επιτροπή όμως, με παιδαγωγούς, με νομικούς, με ψυχολόγους, με κοινωνιολόγους. Με 1002. Εγώ θα έλεγα μέχρι και με συγκοινωνιολόγους θα έπρεπε να είναι η επιτροπή. Ναι, ναι. Δεν έχει κλείσει η ομάδα μας και θα μείνει, είναι ανοιχτή και για επιπλέον άτομα και να πλαισιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες ειδικότητες αλλά και να επεκταθούμε. Το Δίκτυο Διαλόγου, Έρευνας και Ανάλυσης για τη Δημόσια Υγεία είναι μια διεπιστημονική προσπάθεια, όπως πρέπει να είναι η προσέγγιση του ζητήματος της δημόσιας υγείας γενικά. Πόσο μάλλον της πανδημίας. Διότι δεν μπορεί ο λοιμοξιολόγος να αποφασίζει για τα σχολεία,
δεν μπορεί χωρίς κοινωνιολόγο και χωρίς οικονομολόγο και χωρίς ψυχολόγο να παίρνει αποφάσεις που αφορούν όλο τον πληθυσμό για ζητήματα υγείας, δηλαδή σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Η προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα θα πρέπει να είναι επιστημονική, ακόμα περισσότερο για την πανδημία, διότι είναι μια τεράστια κρίση με τεράστια προβλήματα που δημιουργούν τα ίδια τα μέτρα και τα οποία δυστυχώς δεν έχουν μετρηθεί και όπως έχουμε ξαναπεί είναι πάρα πολύ πιθανό τα μέτρα να έχουν προκαλέσει και να συνεχίζουν να προκαλούν μεγαλύτερες βλάβες μη αναστρέψιμες μακροχρόνια για την υγεία του πληθυσμού σε σχέση με το πιθανό, με το οποιοδήποτε όφελος. Είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, δεν είναι καν ελληνικό. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα παρεμβαίνει. Δεν έχουμε σκοπό ούτε να κάνουμε την επιτροπή όπως είπατε, ούτε φυσικά έχουμε σκοπό να μπούμε σε μια αντιπαράθεση με τον οποιονδήποτε, ούτε θα δείχνουμε με το δάχτυλο κάποιον. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε παρεμβάσεις για θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τον απλό κόσμο, τον πληθυσμό, τους μη ειδικούς σε σχέση με την πανδημία και θα κάνουμε παρεμβάσεις λέγοντας την άποψή μας και παρουσιάζοντας προτάσεις για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν την καθημερινότητα προς την πανδημία. Αυτός είναι ο ρόλος της Επιτροπής, του δικτύου, με μπερδέψατε κι εσείς. Δεν έχει το ρόλο να κάνει την Επιτροπή, ούτε να την υποκαταστήσει, ούτε να την κριτικάρει, ούτε έχουμε σκοπό να έρθουμε σε αντιπαράθεση με κάποιον. Έτσι. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε, ελπίζουμε ότι δεν θα διαλυθούμε σύντομα, εκφράζουμε όλοι μας τον εαυτό μας, δεν εκφράζουμε τους χώρους εργασίας μας. Ας το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Πολύ επιμένετε σε αυτό. Πολύ πίεση πρέπει να έχει πέσει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι ανεξάρτητα, με ελευθερία του λόγου, να εκφράζουμε τις προσωπικές μας απόψεις ελεύθερα, όπως πρέπει να γίνεται σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτό το δίκτυο θα είναι προσβάσιμο στον πολίτη? Θα υπάρχει δηλαδή ηλεκτρονική σελίδα που θα μπορεί κάποιος να προσφεύγει για να δει τι αναλύεται? Βεβαίως, και υπάρχει ήδη ηλεκτρονική σελίδα. Στο κείμενο το οποίο βγάλαμε σήμερα, όπου παρουσιάζουμε το τι σημαίνει πανδημία και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί μια πανδημία, έχουμε και την ιστοσελίδα. Υπάρχει και μέσα στην ιστοσελίδα το κομμάτι ποιοι είμαστε, όπου αναφέρονται τα ονόματα, φωτογραφίες και σύντομα βιογραφικά όλων, και καλούμε επιστήμονες από πολλούς κλάδους, όχι μόνο τους κλάδους περί ιατρικής. Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε σχέση με την ιατρική, που είναι μέλη στο δίκτυο, και έτσι πρέπει να είναι. Καλούμε και άλλους επιστήμονες οι οποίοι θα δουν το κείμενο και θα συμφωνήσουν με τις αρχές να επικοινωνήσουν μαζί μας και να τους πούμε περισσότερα, και αν θέλουν να συμμετάσχουν στην ομάδα, διότι η ομάδα μας είναι ανοιχτή και για άλλους. Α, εννοείται δηλαδή ότι η προσπάθεια αυτή στην ουσία ξεκινάει τώρα, ε? Βεβαίως, και είναι ανοιχτή, όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι μια κλειστή ομάδα η οποία έχει σκοπούς άλλους, πέρα από το να εκφράζουμε ελεύθερα και δημοκρατικά τις επιστημονικές μας απόψεις και ανησυχίες που εκπροσωπούν εμάς. Και επειδή το έχουμε πει από την αρχή, η πανδημία είναι ζήτημα για τον πληθυσμό σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, δεν είναι ιατρικό πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα μιας κλινικής νόσου και ενός λοιμογόνου παράγοντα, δεν είναι αντιμετώπιση ενός ασθενή. Οφείλουμε να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση και μια διεπιστημονική προσέγγιση με όλες τις συναφείς ειδικότητες που αφορούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Και δεν είναι μόνο ιατρική.